κάντε ένα ιδιαίτερο δώρο στους αγαπημένους σας. Εργαστήρι ζωγραφικής και γραπτού λόγου Κωνσταντίνος, στη Δεσπερέα 21, πίσω από την Αγγελάκη. Γεια σας, είμαι η Δάφνη Ρομπέση και βλέπετε την εκπομπή Little Secrets, μικρά μυστικά από το citizentv.gr. Τώρα στις γιορτές θέλω να κάνω ένα προσωπικό δώρο στους αγαπημένους μου ανθρώπους και όχι κάτι κοινό. Γι' αυτό ήρθα στο εργαστήρι ζωγραφικής και γραπτού λόγου Κωνσταντίνος στη Δεσπερέα 21. Πάμε να γνωρίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο, να μας πείτε τις ιδέες του. Επειδή θέλω να κάνω τώρα που είναι και Χριστούγεννα ένα προσωπικό δώρο, τι θα μου προτείνατε? Εμείς εδώ ασχολούμαστε με ζωγραφική, συνδυασμό ζωγραφικής με το γραπτό λόγο. Οπότε ο καθένας μπορεί να γράψει κείμενα ή να πάρει έτοιμα από τα κείμενα με διάφορες ευχές, με ποίηματα, με κείμενα λογοτεχνών. Είμαι κείμενα που να μας φέρει για να το γράψουμε ανάλογα με τη φάση που είναι ο καθένας, να μας φέρει φωτογραφία για να συνδυάσουμε και τη φωτογραφία μαζί. Οτιδήποτε τον εκφράζει. Οτιδήποτε τον εκφράζει. Έχουμε αρκετά δικά μας κείμενα έτοιμα, τα οποία αφορούν για ευχές, για μια γέννηση παιδιού, οι γονείς προς τα παιδιά, τα παιδιά προς τους γονείς, στους φίλους, ερωτικά, για επέτειο, για γάμο. Οπότε πάντα μας είναι μεγάλη για να διαλέξει ό,τι θέλει. Ναι. Ασχολούμαστε με ξύλο, μουσαμά και πέτρα. Είμαστε οι μοναδικοί που γράφουμε με σμάλτο, γιατί το σμάλτο δεν τρέχει με το πινέλο. Σε κάθε γράμμα μπορούμε να κάνουμε και 4-5 βουτήματα για να ολοκληρωθεί ένα αλφα π.χ. Μας φέρνουν φωτογραφία για ληστερή, την δουλεύουμε εμείς, την κολλάμε πάνω στο ξύλο με διάφορα υγρά δικά μας πάλι. Mm-hmm. Την κάνουμε ώστε να μείνει μία ζωή στο χρόνο. Αυτή ειδικά έχει γίνει και μια παρέμβαση με το πινέλο και με χρώματα για να ταιριάξει με το χρώμα του καμβά και το συνδυάζουμε με ένα κείμενο μαζί, όποιο θέλει ο πελάτης. Ασχολούμαστε και με τις επιγραφές για σπίτια εξωτερικού χώρου. Χρησιμοποιούμε ανάγλυφο. Ανάγλυφο αυτό είναι με χρώμα γίνεται. Αυτό γίνεται με χρώμα ανάγλυφο. Αυτό έχει συνδυασμό ανάγλυφο, ζωγραφική και με γραπτό λόγο. Συνδυάζουμε δηλαδή, κάνουμε κάτι φωτεινό, κάτι με σαν παλαιωμένο. Όλα δουλεύονται εκ του μηδενός. Οι τιμές μας ξεκινάνε στις πέτρες ειδικά από 5 ευρώ και έχουμε κατεβάσει τιμές, δηλαδή πελάτες που μας φέρουν από πριν χρόνια, οι τιμές μας έχουν φτάσει στο κόστος των υλικών. Mm-hmm. Περισσότερο μας ενδιαφέρει το μήνυμα να περάσει. Mm-hmm. Εκείνο είναι το πιο βασικό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τόσα χρόνια έχουμε εμείς φίλους της δουλειάς μας και όχι πελάτες στην ουσία. Ανέβα το πρώτο σκαλοπάτι της διαδρομής. Δεν χρειάζεται να βλέπεις όλη τη σκάλα. Απλώς ανέβα το πρώτο σκαλοπάτι. Δηλαδή τα πάντα στη ζωή είναι στάδια. Γιατί άμα κοιτάμε όλη τη σκάλα, θα χάσουμε το πρώτο σκαλοπάτι, θα χάσουμε την διαδρομή. Η
Οι περισσότεροι νομίζω που έρχονται εδώ πέρα για να γράψουν και να δώσουν δώρα είτε στον εαυτό τους είτε σε άλλους, όσο μάλλον θα έχουν και μια δική τους ιστορία. Γιατί από τα γραπτά φαίνονται τα συναισθήματα περισσότερο. Ποιο είναι αυτό που ίσως έχει μείνει, σας έχουν διηγηθεί? Είναι τόσα πολλά. Ένα τελευταίο που θυμάμαι τώρα, που έγινε πρόσφατα, είχε πάρει μία κυρία από μας ένα μικρό κείμενο πριν 1,5 χρόνο περίπου, το οποίο έλεγε ότι άμα δεν πας μπροστά, γύρνα πίσω και πάρε φόρα. Ένα απλό κείμενο που ακούγεται σαν αστείο. Αυτή η γυναίκα ήρθε μετά από 1,5 χρόνο σε εμάς και μας ευχαρίστησε και μας εξήγησε ότι το κείμενο αυτό την έκανε να πάει να δώσει στο πανεπιστήμιο, στα 55 της, χρωστούσε 2 μαθήματα επειδή παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και το σταμάτησε και πήρε το πτυχίο μετά από 1,5 χρόνο λόγω του κειμένου αυτού. Πολύ ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Σίγουρα στο εργαστήριο Κωνσταντίνος έχει πολύ ωραία πράγματα για όποιον θέλει να κάνει ένα προσωπικό δώρο για τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το email της εκπομπής littlesecrets@citizentv.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να κάνετε πράγματα που να μορφαίνουν τη ζωή σας. Γεια σας και καλές γιορτές! Κάντε ένα ιδιαίτερο δώρο στους αγαπημένους σας. Εργαστήρι ζωγραφικής και γραπτού λόγου Κωνσταντίνος, στη Δεσπερέα 21, πίσω από την Αγγελάκη.